Είμαστε στο πλοίο. Εδώ κοίτα τι μου έκανε η τσάντα. Το γομάρι που δημιούργησα. Το είδες? Με το τρώω. Είμαστε στο πλοίο. Πάμε Τίνο. Τέλος, διακοπούλες. Μου φύγε η πλάτη, η μέση και όλο μου το είναι για να μεταφέρω αυτή τη τσάντα που δημιούργησα. Και τελικά πήραμε και δεύτερη εννοείται, δεν το συζητώ. Άρα θα σας πούμε σε λίγο. Φτάσαμε και official στην Τίνο. Είμαστε στο δωμάτιο. Να σας κάνω το σωστό το room tour, μισό λεπτάκι. Μπαίνουμε, εδώ είναι το κρεβάτι, το μπάνιο και το ντουζ. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαινόταν και τόσο μικρό στις φωτογραφίες όταν το κλείσαμε, δηλαδή. Αλλά είναι όμορφο και είναι μικρούλι και εμβολικό λογικά. Έχουμε ξανακλείσει εδώ. Ούτε καν το καταλάβαμε ότι κλείναμε το ίδιο δωμάτιο. Την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει, πάλι σε αυτό το κατάλημα μείναμε, αλλά σε άλλο δωμάτιο, τελικά μέσω Airbnb. Το κακό είναι ότι είμαστε σε εκκλησία κοντά. Και θα ξυπνάμε μάλλον με τα ίδια ωράρια της Αθήνας που ξυπνάει ο Βασίλης. Αν και στην Τίνο νομίζω ότι γίνεται να μην είσαι κοντά σε κάποια εκκλησία. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα θα μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας εδώ πέρα, θα χτυπηθούμε, θα βάλουμε μαγιό και θα πάμε για μπάνιο. Γιατί μια ζέστη την έχει. Και γυρίσαμε στο δωμάτιο. 6 ώρα. Δεν ήμασταν πολύ ενεργητικοί σήμερα στο vlog, γιατί είναι η πρώτη μέρα και είμαστε κουρασμένοι από το ταξίδι. Ήδη ξυπνήσαμε 5.30 ώρα το πρωί. Άρα θα πάει λίγο πιο χαλαρά αυτή η μέρα και από αύριο θα δώσουμε πόνο κανονικά με τα μέρη που θα πάμε και τα σχετικά. Πήγαμε σήμερα στο Bianco Beach Bar, που είναι στην παραλία Μπάλος, που είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Τίνο που μένουμε. Είχε όλους παραδόξως καλό καιρό, δηλαδή φύσαγε ελάχιστα και είχε τη ζεστούλα του, έτσι να μην μας πάει η πρώτη μέρα λάθος. Και μετά έχουμε κλείσει να πάμε το βράδυ για φαγητό στη Μαραθιά, που είναι ένα πολύ ωραίο έτσι γκουρμεδιάρικο ρεστοράντ, και θα πάμε να φάμε εκεί. Θα συμμετέχεις καθόλου στο vlog ή θα φαίνεται εδώ πέρα στον κόσμο ότι έχω έρθει μόνη μου στην Τίνο? Μόνος έχεις έρθει. Εδώ. Έλα να δείξει, να δείξουμε στον κόσμο πως έχεις μαυρίσει και εγώ απλά κοκκίνησα σαν το παντζάρι. Εδώ δες. Εντάξει, δεν φαίνεται πολύ μαύρη. Καλώς είσαι. Ναι, και τώρα θα γίνουμε και λίγο άνθρωποι. Εγώ θα φτιάξω αυτό το μελίτσι, θα το ισιώσω, θα βαφτώ. Θα βαφτείς κι εσύ. Ωραία. Και θα ετοιμαστούμε να πάμε σε ένα dinner date. Και στο χωριό μου. Έλα, πες το. Θα το κάνουμε πρώτα ή μετά.
μέτρα σας. Είναι η επόμενη μέρα. Παιδιά, τι έπαθα, τι κακό με βρήκε. Πήγαμε χθες και φάγαμε στη Μαραθιά, τέλος πάντων. Ωραία ήτανε, ωραίο φαγητό. Και μετά λέμε θα πάμε για ένα ποτό. Και πήγαμε στο Σαντιάγκο, που είναι μέσα στην Τίνο, μέσα στην πόλη. Και εκεί που πήραμε το ποτό μας ωραία και καλά και αυτό, αρχίζουν τα όργανα. Με έπιασε ένα πράγμα λίγο πριν τη γαστρεντερίτιδα δεν ήμουν, λίγο πριν. Δεν μπορούσα να σταθώ, να κάτσουμε για ποτό, γιατί έπρεπε να πάω τουαλέτα, όπως καταλαβαίνετε. Τι? Γιατί πρέπει να τα πεις αυτά τώρα? Τι όχι, vlog είναι ρεαλιστικό. Τι να πω, ότι όλα πήγαν καλά, αφού δεν τους μίλησα χθες το βράδυ. Κάτι με πείραξε που έφαγα τέλος πάντων και πέρασα τη ζωή μου όλη στην τουαλέτα το βράδυ. Και δεν περάσαμε ωραία τέλος πάντων. Φύγαμε άρον-άρον από το ποτό και εξαιρετικά. Γι' αυτό δεν σας μίλησα χθες. Αμέσως να μου πεις, του λέω too much info. Ό,τι θέλω θα λέω στο κανάλι μου. Δεν ξεκιτρώγαζω. ναι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Κάτι με πείραξε από αυτά που έφαγα μάλλον και με πήγε σκουλαμέντρα. Σήμερα θα σηκωθούμε όμως και θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας, να πάμε στις παραλίες μας, να ξεκινήσουμε το adventure. Είμαι πολύ περισμένη εγώ γιατί κοιμήθηκα σαν άνθρωπος. Είναι 9.30 δεν είναι? 9.30 ώρα. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να ξυπνήσω 9.30 ώρα το πρωί. Τέλος πάντων. Και τώρα θα πάμε να πάρουμε cinnamon rolls. Τι? Τι? Έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ που λέγεται Σόλι και έχει cinnamon rolls. Okay. Δεν είπε όχι, δεν ζορίστηκε. Θα ξεκινήσουμε και θα πάμε σε διάφορες παραλίες και θα σας πάρω μαζί να τις δείτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά τώρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να φάμε, πάρουμε δυνάμεις γιατί δεν μου έχει μείνει άντερο από χθες. Και αυτά. Θα σας δούμε σε λιγάκι. Φτάσαμε στη Λιβάδα μετά από 1,5-2,5 χιλιόμετρα εξαιρετικού κομματόδρομου. Πίσω μας αυτά είναι όλοι ο κομματόδρομος. Και τώρα έχουμε έρθει εδώ που είναι στην εξορία του Αδάμ. Αυτή η παραλία, κράτησε λίγο, συγγνώμη. Πατάς κακά. Πατάω κακά από κατσίγκες. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα που είναι... Τώρα εδώ πέρα έχει ένα και καλά εστιατόριο, δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό. Εδώ πέρα με τη φίλη μας. Έχει χήνες, πάπιες, κατσίκες, οτιδήποτε. Και θα πάμε να βουτήξουμε τώρα γιατί πολύ ζεστή έχει. Τι, πού είσαι? Έλα, σε χαϊδέψω λίγο εσένα. Έλα, να σε χαϊδέψω. Δεν θέλεις. Δεν θέλεις λίγο χάιδεμα? Πάει ο Νίκος τώρα να πάρει τα πράγματά μας και να πάμε τσούκου 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 εδώ που είναι κάτι σαν πιο ιδιωτική παραλία όπως βλέπετε και έχει και άλλη εκεί, αλλά εμείς θα κάτσουμε εδώ να είμαστε μόνοι μας και πας από ένα μονοπατάκι που είναι ουσιαστικά επάνω εδώ στους βράχους και θα πάμε εκεί να κάτσουμε τώρα μέχρι άλλη μία-δύο ώρες και μετά θα πάμε στην επόμενη παραλία.
Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τη Λιβάδα, όπως καταλάβατε. Είμαστε έτοιμοι. Εν τω μεταξύ, αγοράσαμε και μία ομπρέλα, γιατί η Λιβάδα είναι ανοργάνωτη. Λιβάδα. Η Λιβάδα, εγώ θα τη λέω. Και τώρα πάμε να φύγουμε. Λογικά τώρα θα πάμε σαν τα Μαργαρίτα. Θα πάμε εδώ σε μία παραλία που είναι σχετικά κοντά. Και ελπίζω να μην έχει τον ίδιο χωματόδρομο. Καλά θα ήταν, γιατί μου φύγει η μασέλα πάνω κάτω. Και θα σας δούμε από την επόμενη παραλία. Και αφού γκαγκανιάσαμε από τον ήλιο, φεύγουμε τώρα από εδώ, από τη Σάντα Μαργαρίτα και θα πάμε στην παραλία Καλύβια που είναι κοντά στην ταβέρνα Ντίνος που δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθουμε φέτος. Είχαμε έρθει και το 19 και νομίζω... Κάναμε κράτηση από... Ναι, κάναμε κράτηση, μπράβο. Αν έρθετε στην Ντίνο, να πάτε στον Ντίνο οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση. Εμείς άλλες 50 φορές να έρθουμε, νομίζω που τρώμε εκεί στάνταρ. Εύκολα. Άρα θα πάμε τώρα στην παραλία Καλύβια, που είναι κοντά εκεί, κοντά στον Ντίνο και κοντά στην Καρδιανή. Άρα θα γυρίσουμε μέχρι να έρθει η ώρα της κράτησής μας, που είναι 8 η ώρα το βράδυ, γιατί τώρα είναι 4 το μεσημέρι. 4 ώρες λοιπόν θα τις φάμε κάπως έτσι, σε άλλη μία παραλία, και εκεί κοντά θα δούμε μήπως κάνουμε καμιά πολιτίτσα. Εγώ έχω γίνει σαν τον κόλο της Μαϊμούς. Αυτά. Έχεις πάει όπως παραλία, αν δεν έχεις πάρει κάτι τέτοιο μαζί σου, να συμπολογήσεις. Έχουμε έρθει εδώ στα Καλύβια, στην παραλία, και κάτσαμε με δική μας ομπρέλα, δική μας κατάσταση, γιατί θα κάτσουμε πολύ λίγο και μετά θα πάμε στον Ντίνο να χλαπακιάσουμε ό,τι υπάρχει, λογικά. Έχουμε κατακαεί όπως βλέπετε, κοίτα εδώ, τι ωραίο. Και αυτός πίσω έχει καεί, αλλά δεν φαίνεται γιατί είναι πιο μαύρος. Δεν έχω καεί καθόλου. Δεν έχεις καεί. Όχι, να. Τέλος πάντων, εγώ έχω κατακαεί όπως βλέπετε. Και από εδώ έχει το beach bar, αυτή είναι η παραλία ουσιαστικά. Είναι πιο έτσι οικογενειακή, χαλαρή φάση και τέτοια. Σε βαθμολογία πάνε οι παραλίες που πήγαμε σήμερα πρώτη-πρώτη η Λιβάδα, μετά η Σάντα Μαργαρίτα και τώρα... συγγνώμη. Και τώρα τα Καλύβια, από θέμα του πόσο μας άρεσαν. Οι δύο πρώτες είναι εντελώς ανοργάνωτες. Τα Καλύβια έχουν και ένα beach bar που μπορείς να κάτσεις. Η Σάντα Μαργαρίτα και αυτή που είμαστε εδώ είναι λίγο πιο οικογενειακές, θα τις έλεγα. Δηλαδή βλέπω πολλές οικογένειες κτλ. Η Λιβάδα ήταν πιο απομονωμένη, διαφορετικό τοπίο, πιο άγρια, πολύ πιο ωραία για εμένα. Τι άλλο να σας πω, αυτά από το παρόν και θα σας δούμε λογικά στον Ντίνο. Μετά το μπάνιο καταλαβαίνεις πώς έχεις καεί. Anyway, φτάσαμε στην Καρδιανή. Εγώ τόσα χρόνια την έλεγα Καρδιανή, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός λόγος. Εδώ και τα μαυρίλα. Σε συχαίνουμε. Έχουμε άλλες 5 μέρες. Σε συχαίνουμε. Ήρθαμε Καρδιανή να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας, να περάσει λίγο η ώρα και να δούμε εδώ και το χωριουδάκι που δεν το έχουμε δει, σαν την τρελή είμαι εγώ. Και θα σας δείξω έτσι τώρα μερικά πλάνα, πλάνα μου θέλετε. Και ναι, θα περάσει λίγο η ώρα, τώρα τι ώρα είναι, 7. 7. I don't want to be here.
πήγα γύμναστη στην τοποθεσία Καρδιανή. Έχουμε πεθάνει και δεν το έχουμε πει σε κανέναν. Παιδιά, τι σκαλιά είναι αυτά. Γιατί όπου πάμε έχει σκαλιά. Εγώ είμαι πολύ, πολύ κότα και αγύμναστη. Ζεις. Για να δείτε το πόσο έχουμε πεινάσει, έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει εδώ πέρα στον όρμο Καρδιανής που είναι ο Ντίνος. Ο Ντίνος είναι εκεί. Και καθόμαστε εδώ πέρα στον τάδι μας μένα και περιμένουμε να περάσει η ώρα για να μην πάμε νωρίτερα. Αλλά επίτηδες μείναμε νηστική σήμερα. Να έρθουμε εδώ πέρα να ξεκλειαστούμε. Γιατί είναι στον κόσμο ότι έφαγες δρακουλίνια. Α, μα το είπα. Τι είναι φαγητό αυτό, δεν είναι φαγητό αυτό. Εντάξει, που το παίζεις υγιεινή διατροφή. Πάρα πολύ, εδώ και τα κυλούμπα, υγιεινή διατροφή. Ναι, και τώρα είμαστε να δούμε εδώ πέρα το ηλιοβασίλημα, τόσο ρομαντικά και τόσο... Δεν κοιτά, ηλιοβασίλημα, τα μάτια σου. Φτάσαμε στα δύο χωριά, εφόσον ξεκυλιαστήκαμε στο φαΐ και φτάσαμε στο μηχανάκι, δεν ξέρω, μπουσουλώντας μάλλον. Φτάσαμε στα δύο χωριά, τώρα πάμε να βρούμε ένα μαγαζί που μου έχετε προτείνει στο Instagram να κάτσουμε να πιούμε μία μπύρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που έχω αυτόν τον άνθρωπο εδώ μαζί μου. Γιατί? Που έκανε μία πολύ καλή πράξη σήμερα. Την έκανες. Paid forward. Βρήκαμε μόλις ένα πορτοφόλι βασικά μιας κοπέλας που το έχει ξεχάσει εδώ πέρα σε ένα τυχάκι. Και πήραμε τηλέφωνο στην τράπεζα που είχε μέσα μία κάρτα για να τη βρούμε και να της το δώσουμε. Τόσο καλοί άνθρωποι είμαστε. Όχι βρε παιδιά, αλλά τώρα κρίμα. Κρίμα πάρα πολύ, γιατί είχε μέσα κάρτες, είχε μέσα ταυτότητες, είχε μέσα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, be the better person, που λέει ο Νικόλας. Μία εγκαταστασιόν, τρία πιπιστή. Γυρίσαμε στο δωμάτιο, αφού βρήκαμε πρώτα την κοπέλα που είχε χάσει το πορτοφόλι της και της το δώσαμε. Κλαπ, 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 κλαπ. Και τώρα ήρθαμε στο δωμάτιο να ξεραθούμε στον ύπνο, να ξεραθούμε απλά, έτσι, δίχως αύριο. Γιατί σήμερα γυρίσαμε ίσως όλη τη δίνω με το μηχανάκι, δεν αφήσαμε κάτι. Και δηλαδή πήγαμε Λιβάδα, Σάντα Μαργαρίτα, Καλύβια, πήγαμε Καρδιανή, πήγαμε Όρμο Καρδιανής, στον Τίνο φάγαμε, στα δύο χωριά για μπύρα, παύλα, κοκτέιλ, παύλα, ό,τι θες πες το. Η μάσκαρα είναι από χθες. Αυτά για σήμερα. Ευτυχώς δεν με πιέσε πάλι σκούλα μέντρα και θα κοιμηθώ με το στομαχάκι μου. Normal, αν αυτό είναι μια πληροφορία που σας ενδιαφέρει βεβαίως. Ο Νίκος κάνει το ντουζ του μέσα. Εγώ είμαι με το μαγιό μέχρι τη μία η ώρα το βράδυ. Αν δεν είσαι με το μαγιό μέχρι το ξημέρωμα, δεν είσαι διακοπές άλλωστε. Και τώρα η ταλέπα έχει φτάσει στο γόνατο, άρα πάμε να κοιμηθούμε και θα σας δούμε αύριο. Οι πρωινές μορφές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Πάμε στην αμοντρόλη πάλι. Εθιστήκαμε. Δεν γινόταν διαφορετικά. Εγώ δεν θα φάω. Όχι, όχι, δεν θα φάει. Θα φάει ένα φρούτο. Φυσικό βούτυρο και γρανόλα. Πάει κάπου. Και ορουστσία. Και κάκα. Όλα τα. Τι ωραία ρε παιδιά που είναι να έχεις παιδί. Αλλά είναι και πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να κοιμάσαι λίγο παραπάνω το πρωί. Βέβαια, σήμερα αυτός ξύπνησε 8 η ώρα για κάποιο λόγο. Ξέρεις για ποιο λόγο, θα στείλει μάνα στο μήνυμα. Ναι. Με μια κουβέντα μας. Μωρέ, η μάνα μου το πρωί θεώρησε πολύ έτσι.
Θεώρησε πολύ έτσι ωραίο να μου στείλει ένα μήνυμα ότι ο Βασίλης τα κατάφερε με το γιαγιό. Καταλαβαίνεις. Ωραία, μήνυμα ήταν. Νομίζω έχουμε έρθει πολύ πάνω. Πολύ λάθος. Πάμε και περπατάμε τώρα πρωί-πρωί χωρίς καφέ. Τέλος πάντων. Ναι, θεώρησε σωστό η μαμά μου να μου στείλει φωτογραφία. Η πρώτη φορά που το. Ήταν η πρώτη φορά που το παιδί μας έκανε μια κουράδα μέσα στο γιαγιό. Έκανε τα κακά. Και τώρα πάμε να φάμε το cinnamon roll και το πρόγραμμα σήμερα έχει κολυμπήθρα που έχουμε ξαναπάει αλλά μας άρεσε πάρα πολύ. Θα κάνω sap σήμερα. Κάνουμε WhatsApp. WhatsApp. Πού πας? Όχι εδώ. Ναι. Θα κάνω sap σήμερα. Πνιγμένη βρέθηκε και θα πάμε εκεί. Μετά λέμε να πάμε Αγία Θάλασσα και σε ποια άλλη είπαμε ότι θα πάμε. Δεν είπαμε να πάμε σε κάποια άλλη. Και στην Αλόχαρη είπαμε ότι θα πάμε. Και Ρόχαρη. Ρόχαρη είναι το beach bar. Α. Δεν είναι το αυτό. Συγχρονίσου λίγο με το πρόγραμμά μας. Δεν θέλω. Πάμε να φάμε. Ο υγιεινός. Τρώει κάτι έτσι για να ζεστάνει το στομάχι του και να φάει μετά για το cinnamon roll. Καταλαβες. Εγώ θα φάω δύο σήμερα. Στο λέω. Δύο θα φάω. Του είπα να φάω κανονικά. Δεν θέλω αυτό το πράγμα που τρως εσύ. Από 50 ώρες που φάγαμε cinnamon roll, σαν να μην υπάρχει αύριο, φτάσαμε στην Κολυμπήθρα. Είναι η πιο ωραία παραλία για μένα, από τις πιο ωραίες παραλίες για να είμαι έτσι accurate. Τι λες εσύ? Ισχύει. Έχει αυτές τις πάρα πολύ χαρακτηριστικές... Μα μιλάω και εσύ είμαι διακόπτης, μην γίνεσαι διακόπτης. Έχει αυτές τις πάρα πολύ ωραίες και χαρακτηριστικές ομπρελίτσες που είναι εδώ της παραλίας. Τώρα θέλει να σε χτυπήσω. Εδώ το pool boy, umbrella boy. Και πάμε τώρα να αράξουμε λίγο και να κάνουμε και σάπ βεβαίως βεβαίως. Είμαι έτοιμη να πνιγώ. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Σε άλλη παραλία, δεύτερη για την ημέρα, είμαστε στην Αγία Θάλασσα. Εδώ μόλις φτάσαμε, έπειτα από χωματόδρομο αρκετό, που δεν ενδείχνεται για μηχανάκι, να το πούμε και αυτό. Πιέσε νεράκι, θα το πιω εγώ μετά. Δεν έχει άλλο. Α, δεν έχει άλλο. Ωραία. Και τώρα πάμε να ρίξουμε μια βουτιά, γιατί είναι 4:30 και έχουμε βγάλει την Μπέμπελη. Αν έρθετε στον Κρικάδο και δεν έρθετε εδώ, στη δροσιά, δεν ξέρετε τι φαγητό χάνετε. Μου θέλετε εδώ. Όλο... Μου θέλετε όλο κουμπεριές. Και λέγες κατσικάκι λεμονότο και βρωμάνε τα χέρια μου. Κατσικάκι. Παιδιά. Άλακτος. Έλιο. Δεν στο στόμα μωρές, χαμένε. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Okay. Και γόμαστε. Τι? Κάτι ψήνουμε μάλλον. Λες να έχουμε πανηγύρι. Εγώ μην ακούσω για πανηγύρι. Εξαιρετικό φαγητό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γυρίσουμε σπίτι μας. Κανονικά ήταν να πάμε στην Τερέζα, στη Μυρσίνη, στο χωριό Μυρσίνη. Αλλά πήρα τηλέφωνο και ήταν ήδη κρατημένα και ήθελε κράτηση και τα λοιπά. Δεν βρήκαμε. Άρα δεν πήγαμε. Το κοκκίνισμα που έχουμε κάνει σήμερα και το κάψιμο που έχουμε κάνει είναι από άλλο πλανήτη. Σαπ μου ήθελε. Σαπ σου ήθελα και πάρα πολύ καλά τα πήγαινε, να τα λέμε και αυτό. Εγώ δεν έπεσα τη μία φορά και εσύ έτσι. Εγώ σου έμαθα όλα τα κόλπα μου. Πώς κρύβουνε, πώς κάνουν, τι? Τα δοκίμαζα, εγώ έπεφτα. Ναι. Πού, 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 έχει μετά... μαυρίσει όμω, ε. Όπου φίλε. Τα δοκίμαζα. The vein has spoken. Α, έχουμε αυτά τα σκαλιά εδώ πέρα να ανέβουμε μόνο. Άιντε πάμε! Μετά από 50 ώρες, ετοιμαστήκαμε, κάναμε τα μπάνια μας αυτά και τώρα θα πάμε για ποτάκι.
Δεν έχω πολύ καλό φωτισμό εδώ. Οπότε θα σου δώσω λίγο να συνδείξω και τα όρια. Εχθές σας άφησα κάπου στη μέση, γιατί πήγαμε για ποτό. Σήμερα αργήσαμε να ξυπνήσουμε και τρέχουμε τώρα να φάμε πρωινό. Μπας και πάμε έτσι τώρα κοντά σε κάποια παραλία, γιατί έχει απίστευτη ζέστη, απίστευτο τύπου καύσωνα, τύπου τέτοιο. Και μήπως φάμε και πάμε έτσι κατευθείαν. Έχουμε 2-3 παραλίες που δεν έχουμε δει, τύπου αποθήκες. Πες ένα καλημέρα, βρε άνθρωπε. Δεν είναι καλή. Δεν είναι καλημέρα. Αποθήκες, απηγανιά και ρόχαρη. Που ρόχαρη έχουμε ξαναπάει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία στην παραλία. Και σαν beach bar και τέτοια, και θα πάμε μάλλον εκεί. Θα δούμε. Εγώ ο κλόν που πήρα εδώ πέρα smoothie detox. Και καλά για να γλιτώσουμε από αυτά που έχουμε πάει τις τελευταίες μέρες. Και μου φάγε το πρωί το cinnamon roll μου, το δικό μου, χωρίς να με ρωτήσει. Έχουμε φτάσει στην παραλία εδώ πέρα, αλόχαρη, ρόχαρη, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Ρόχαρη λέγεται το beach bar, αλόχαρη λέγεται η παραλία. Αλόχαρη λέγεται το beach bar, σου λέω. Θα σας έχω από κάτω στο κουτί της περιγραφής το πώς λέγεται. Το wifi του beach bar λέγεται αλόχαρη, το beach bar θα λέγεται ρόχαρη. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ που είμαστε. Και τώρα θα ράξουμε, παίξουμε λίγο πες βρες, που πάντα παίζουμε στην παραλία. Και λογικά μετά θα πάμε, στις αποθήκες. Later. Γιατί το hours later? Πόση ώρα, έχω να σου μιλήσω από την Ρόχαρη που πήγαμε. Δεν ξέρω πού θα έχεις να σου μιλήσεις εσύ. Εγώ ξέρω ότι η καλύτερη παραλία του νησιού τελικά είναι η Κολυμπήθρα. Ναι, μετά τη Λιβάδα. Όχι. Για μένα μετά τη Λιβάδα. Η Λιβάδα είναι πολύ άγρια. Ναι, αλλά είναι, γι' αυτό είναι ωραία. Ναι. Anyway, τώρα είχαμε αφήσει τη Ρόχαρη και ήρθαμε στη Κολυμπήθρα πάλι. Ήρθαμε στο κατά μεσήμερο βασικά, γι' αυτό δεν σας μίλησα, γιατί είχαμε τη λαλάκα που πάνω μας έγινε το είναι. Και ήρθαμε εδώ πέρα για να κάτσουμε λίγες ώρες, πήραμε το κοκτέιλάκι μας, εμένα με χτύπησε το ένα κοκτέιλ, τόσο φλόρος. Κοιμηθήκαμε λίγο στην παραλία και κάναμε τώρα... Βουτιές. Ναι, βεβαίως, είπαμε να πάρουμε και σαπ δεύτερη φορά, αλλά... Αλλά ο πλέον μέθησε με ένα κοκτέιλ και δεύτερη. Ναι, τι να κάνω ρε παιδάκι μου, mom life, hashtag mom life, δεν γίνεται. Είπανε πριν είσαι να... Ναι, πριν ήμουν party animal. Τέλος πάντων, και έχουμε έρθει τώρα από αυτή την πλευρά της παραλίας. Φανταστείτε, εκεί κάπου, καλά το δείχνω, είναι το beach bar. Εμείς έχουμε έρθει από την άλλη πλευρά να δούμε πώς είναι. Και σε λιγάκι θα φύγουμε, γιατί έχουμε κάνει κράτηση στο Ναπουλέ. Ναπουλέ. Στο Ναπουλέ, που είναι έτσι ιταλικό και είναι στο Τριαντάρο ή Τριάνταρο. Δεν ξέρω πώς λέγονται τα χωριά. Και θα πάμε να φάμε, οπότε τώρα είναι 6.30, πες μέχρι να μαζευτούμε και τα λοιπά, να μην βολοδέρνουμε σε τις άδικες κατάρες. Και αύριο θα δούμε που θα πάμε. Πηγανιά. Άρα τώρα θα πάμε να μαζευτούμε, να πάμε στο δωμάτιο να κάνουμε ένα μπανάκι, να χαλαρώσουμε, μπορεί να κοιμηθούμε και λίγο. Για να μην προλάβουμε. Θα ήθελα να κοιμηθώ λιγάκι και να πάμε να φάμε. Τώρα εδώ πέρα στις διακοπές τρώμε μία φορά την ημέρα και ό,τι προκύψει και το πρωί που τρώμε κάτι cinnamon roll, κάτι τέτοια, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε όμως, τώρα που καθόμαστε εδώ πέρα μέχρι να φύγουμε, να πούμε κανένα tip για αυτούς που έρχονται διακοπές σε νησί με μηχανάκι. Τι θα είχες να προτείνεις εσύ? Κλειδαριά για να κλειδώνετε τα κράνη, να μην τα κουβαλάτε πάντα μαζί, αν δεν χωράνε από κάτω και τα δύο, γιατί μας δεν χωράνε. Να κλείνετε το καπάκι του κράνου, γιατί εμένα μου μπαίνουν μυγάκια μέσα και μη σας τσιμπήσει τίποτα, γιατί το έχω πάθει και δεν θα θέλετε να το πάθετε στις διακοπές. Αν είσαστε με σαγιονάρες, οπωσδήποτε αντιλιακό στα πόδια, γιατί καίγεσαι. Δηλαδή, μπλούζα οπωσδήποτε, t-shirt και μετά αντιλιακό από εδώ και κάτω και μπούτια και κάτω, κουτεπιέρικα. Και ντυμένη. Και καλά, εννοείται ντυμένη. Γιατί εγώ πέρσι στη Ζάκυνθο μου σκάσε εδώ πέρα μία σφίκα και με τσίμπησε πάνω στο μηχανάκι. Βενζίνη να βάζετε οπωσδήποτε στην πόλη, γιατί δεν ξέρεις πού και πώς θα ξαναβρεις βενζινάδικο στο νησί. Επίσης, όταν σας λένε «Α, πήγαινε σε αυτήν την παραλία, ρωτήστε, είναι προσβάσιμη με μηχανάκι?» Ναι. Γιατί εμείς στις παραλίες τις περισσότερες που έχουμε πάει εδώ, δεν έχει δρόμο για μηχανάκι και είσαι λίγο με την ψυχή στο στόμα. Πήγαμε, φτάσαμε. Θέλει προσοχή. Αλλά θέλει προσοχή, ναι. Ρωτήστε το, διευκρινίστε το.
Ναι, είναι οργανωμένοι, είναι ανοργάνωτοι. Έχετε μαζί σου ομπρέλα, νερό, επίσης. Ζακέτες, ζακέτα να πάρεις. Τέτοιο, να πάρετε... Πόσο γονείς έχουμε γίνει. Παγούρι για παγούρι νερό, για νερό παιδιά. Θερμός βασικά, θερμός. Γιατί εδώ πέρα στον, θερμός, στα νησιά δεν έχει νερό. Ωραία, άρα πολύ εμφιαλωμένο και πολύ τέτοιο. Αλλά επειδή το εμφιαλωμένο στο πλαστικό δεν θα κρατήσει, ειδικά τώρα στον καύσωνα και στη ζέστη και στο καλοκαίρι, παίρνετε ένα θερμός του ενός λίτρου, του 1,5, βάζετε εκεί πέρα το νεράκι σας και είσαστε υπερτέλεια. Κρατήσεις στα μαγαζιά που θέλετε να φάτε, γιατί κρατήσεις, δεν έχει. Κρατήσεις, παιδιά, κρατήσεις. Ακόμα και Ιούλιο, δηλαδή εμείς τώρα που είμαστε εδώ, δεν έχει. Δεν έχει τίποτα. Τι άλλο. Τι άλλο. Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με μηχανάκι, βέβαια. Α, νομίζω ότι λέγαμε tips γενικά για τα. Με μηχανάκι, τι άλλο. Μηχανάκι. Καλά, προσοχή στο δρόμο γιατί οι τρελοί υπάρχουν παντού. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιοι, κάτι ταξί, κάτι τέτοια, να ξέρετε, το πάνε το ταξί, λες και... Το πάνε το ταξί. Και επειδή έχει μικρούς δρόμους και όχι και τόσο καλά συντηρημένους και... Ούτε στην Αθήνα δεν έχουμε καλά συντηρημένους δρόμους. Ναι, και μπορεί να πεταχτεί και κανένα κάτσι, κανένας λάβος, ναι, και αυτό να το έχετε υπόψη σας, ότι και στην Ήπεθρο έτσι γενικά παίζουν τα ζωάκια. Αλλά κατσίκια πολλά πάντως. Πολλά κατσίκια εδώ, ναι. Κατσίκια, περιστέρια. Τι άλλο έχουμε δει, λαγούς είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Ναι, να το έχετε στο νου σας να μην πηγαίνετε κι εσείς πολύ τρέξιμο, πρόβατα. Αυτά. Τώρα μας έρθει και κάτι άλλο, θα σας το πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Πάμε να φύγουμε, άντε. Εχθές λοιπόν πήγαμε σε τρία μαγαζιά μέσα στο βράδυ και ήταν και τα τρία έτσι με. Βέβαια αυτό έχει να κάνει με το δικό μας γούστο και με τις δικές μας προτιμήσεις. Αλλά πήγαμε για φαγητό, για παγωτό και για κοκτέιλ. Εντάξει, και δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Πήγαμε στον Απουλέ για φαγητό που είναι τύπου ιταλικό. Πήγαμε μετά για παγωτό στο Φάτο Αμάνο, που ήταν κακό το παγωτό αυτό, δεν ήταν παγωτό βασικά, έπρεπε να πάμε σε ένα ψυγείο να πάρουμε παγωτό. Και πήγαμε και στο, πώς λέγεται, Three Donkeys, είχαμε ξαναπάει στο παρελθόν, νομίζω στο παρελθόν ήταν πολύ πιο ωραίο από ό,τι ήταν χθες, δεν μας άρεσε, πιάμε γρήγορα το κοκτέιλ μας και φύγαμε. Και σήμερα θα πάμε στην Απηγανιά να κάνουμε το μπάνιο μας. Και τώρα έχουμε πάρει εδώ πέρα, φάγαμε το πρωινό μας, πήραμε τα παιδάκια μας και είμαστε έτοιμοι να πάμε. Άρα θα σας δούμε από εκεί. Αν έχει έρθει εδώ στον πύργο και δεν τρως 2 γλυκά. 3 σύνολο. Εγώ 2. Δε, κάτι δεν κάνει σωστά. Έχουμε έρθει στον πύργο, στο κεντρικό, εδώ στον Πλάτανο, και τρώμε γαλακτομπούρεκο. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Το οποίο είναι. Και αυτό τι είναι. Αυτό είναι εκμεκαταήφι, το οποίο είναι επίσης πολύ ωραίο. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά.
Αλλά παρόλα αυτά, εσείς να έρθετε να φάτε. Ευτυχώς σήμερα φυσάει λίγο και έχουμε λίγο δροσούλα. Δεν θα την παλεύουμε διαφορετικά. Θα σας κάνω και ένα μικρό tour εδώ πέρα, αν γυρίσουμε λίγο, γιατί στον Πειραιγώ έχουμε ξανάρθει γενικά. Και επίσης, μέρη που δεν βλέπετε σε αυτό το vlog, εμείς θα έχουμε γυρίσει σε προηγούμενο ταξίδι το 2019. Γι' αυτό και δεν ξαναπάμε. Άρα, τώρα θα πάμε το γλυκάκι μας, θα πάρουμε μια ανάσα και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Δεν έχουμε αποφασίσει. Ναι, για πες. Να πούμε ότι αλλάξαμε γνώμη για την πιο ωραία παραλία του νησιού. Α, ναι, βέβαια. Είναι η Επιδανιά. Ναι, δεν είναι πολύ γύρω, είναι η Επιδανιά. Είναι. Είναι λίγο δύσβατη, γιατί πρέπει να κατέβεις με τα πόδια. Και είναι... Το έχω τραβήξει όμως, κατεβαίνεις. Ωραία, το είδατε λοιπόν πριν. Αλλά αξίζει ο κόπος. Ναι, 100%. Είναι βασικά ανοργάνωτοι και καταλήγουμε μάλλον ότι μεγαλώνοντας μας αρέσουν περισσότερο αυτές οι παραλίες, οι ανοργάνωτες και οι ήσυχες, οι ερημικές, όλες αυτές. Μάλλον γεράσαμε. Έχεις έρθει σε νησί αν δεν πάρεις βραχυλάκι για το πόδι. Δεν έχεις έρθει. Από εδώ. Από εδώ. Πάρτε και αυτό το βραχυλάκι. Φτάσαμε στο χωριό Κόμι. Ήρθαμε να το δούμε. Φαίνεται μικρό χωριουδάκι, άρα λογικά θα το γυρίσουμε σχετικά γρήγορα. Γιατί ο κύριος εδώ θέλει να ξαναπάμε στην Επιδανιά. Να κάνουμε έτσι ένα τελευταίο απογευματινό. Γεια σου πρόβατο. Έλα εδώ μωρέ γλυκούλη μου. Πού είσαι. Γλυκούλη. Θα ξαναπάμε στην Επιδανιά. Οχ, έφυγε μαγκές αυτός νομίζω. Λυκούλη. Να μας ακολουθούν. Θα ξαναπάμε στην Επιδανιά μετά, αφού κάνουμε εδώ πέρα μια βόλτα. Και εφόσον κάνουμε μια βόλτα και στο χωριό Αγάπη, θα ξαναπάμε για να κάνουμε το τελευταίο μας απογευματινό μπάνιο. Άρα θα γυρίσουμε εδώ πέρα τώρα λίγο, να δούμε τι παίζει. Και μετά θα φύγουμε να πάμε στην Αγάπη που είναι πολύ κοντά σαν χωριουδάκι.
Αυτό είναι το τελευταίο μας μπάνιο εδώ στο Τίνο. Αυτό το έχω δείξει και αυτό εδώ, πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο μας μπάνιο, γιατί αύριο φεύγουμε. Και σαν έτσι, conclusion όλων των παραλίων που έχουμε δει εδώ στο Τίνο, αλλά και γενικότερα, να σας πούμε και να σας θυμίσουμε, να μαζεύετε τα σκουπίδια σας από την παραλία. Μην αφήνετε σκουπίδια, μην αφήνετε γόπες. Οτιδήποτε έχετε μαζί σας, μην το αφήνετε στην παραλία. Παίρνετε το μαζί σας και πετάχτε το στο κοντινότερο κάδο. Εν έτη 2023, ας είμαστε λίγο άνθρωποι, ας είμαστε λίγο σωστοί. Εσύ τι έλεγες να πεις? Εγώ έχω να πω ότι ήταν οι καλύτερες διακοπές που έχουμε περάσει. Παιδιά, ναι. Είναι οι καλύτερες διακοπές που έχουμε κάνει ever. Μας αποζημιώνει και για την περσινή χρονιά στη Ζάκυνθο, αν θυμάστε. Μας αποζημιώνει γενικότερα και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Τώρα πάμε στον Τριαντάφυλλο λίγα και θα σας δούμε από εκεί. Εγώ είπα να την κάνω τη γουρνιά μου την τελευταία. Νομίζω ότι άμα πάω γυμναστήριο από εβδομάδα θα βγει κάποιο φάσκελο και θα μου κάνει ναι, που ήρθες και γυμναστήριο με αυτά που έχεις φάει. Αλλά εντάξει, τώρα ήρθαμε εδώ πέρα στο ξενοδοχείο να κάτσουμε λίγο, γιατί δεν παλεύεται έξω, παιδιά, η ζεστή, δεν παλεύεται μέχρι να φύγουμε.